επειδή περπατώντας στους διαδρόμους δέχομαι συνεχώς ένα ερώτημα. Μα τι γίνεται, πάει για κλείσιμο η ΕΡΤ? Επειδή έχουν υπάρξει κάποια δημοσιεύματα ότι η κυβέρνηση συγχωνεύση με το ΑΠΕ. Σκέφτεται συγχωνεύσει με το ΑΠΕ κτλ. Μπορείτε να μας δώσετε? Κύριε Γιάρο, έχω βαρεθεί να διαψεύδω αυτά τα δημοσιεύματα, αυτές τις φήμες. Μάλιστα, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Και θα επαναλάβω ότι οι μόνοι που κινούνται σε αυτή την κατεύθυνση είναι αυτοί που απαξιώνουν σήμερα τη δημόσια τηλεόραση στα μάτια των Ελλήνων. Κλείνει εγκαταστάσεις, κλείνει συχνότητες, απολύονται άνθρωποι, απαξιώνεται η δημόσια περιουσία και αυτό το δυναμικό μπορεί να αξιοποιηθεί με πολλαπλασιαστικά ωφέλη για το καλό, όχι μόνο της ΕΡΤ, της ελληνικής οικονομίας. Έχουμε καταθέσει αναλυτική πρόταση, ειδικότερα για την ΕΤΕΝΑ. Έχω πει, δεν κατανοώ το όφελος από το κλείσιμο της ΕΤΕΝΑ, από την κατάργηση των υπερσύγχρονων στούντιο που υπάρχουν εκεί πέρα και να δοθεί το κτίριο στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Ειλικρινά δεν καταλαβαίνω αυτή τη λογική. Ακόμα περισσότερο δεν καταλαβαίνω τη λογική του κλεισίματος της συχνότητας και ειδικά στις παραμεθόριες περιοχές υπάρχει άμεσος κίνδυνος καταπάτησης των συχνοτήτων αυτών από ξένα, από τουρκικά και σκοπιανά τηλεοπτικά κανάλια. Η ΕΡΤ μπορεί να είναι πλεονασματική, μπορεί να είναι οικονομικά ανεξάρτητη και μπορεί να πληρεί τα συγκεκριμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά που απαιτεί ο Έλληνας πολίτης. Η ΕΡΤ είναι δημόσια περιουσία. Αυτό που βλέπουμε, η συρρήκνωση και απαξίωσή της, είναι προς όφελος ιδιωτικών αλλά και ξένων συμφερόντων και δεν θα αφήσουμε αυτό να γίνει. Η κυβέρνηση αποφάσισε να κλείσει την ΕΡΤ. Με το ισχύον νομικό πλαίσιο και με κοινή υπουργική απόφαση σταματούν οι μεταδόσεις της ΕΡΤ μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος σήμερα το βράδυ. Μεγάλες αλλαγές δεν γίνονται χωρίς μεγάλες τομές, τολμηρές και ριζοσπαστικές. Μέχρι τώρα πολλοί έλεγαν ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση για τέτοιες τομές. Η σημερινή κυβέρνηση αποδεικνύει ότι διαθέτει την πολιτική βούληση.